Οι τελευταίες ειδήσεις από το newsroom του alphanews.live. Είναι 3η 25 Ιουλίου 2023, είμαι ο Λούκας Φέσσας και ακούτε την πρωινή ενημέρωση από το newsroom του alphanews.live. Υποελεγχοτέθηκαν τα πυρηνά μέτωπα που εκδηλώθηκαν στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού και έθεσαν σε συναγερμό τις αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά στο δάσος Πάφου κατεκάψε 20 εκτάρια δέντρων και άγριας βλάστησης, ενώ για την καλασβεσή της επιχείρησαν ένα αέριο και επίγεια μέσα και έγινε ανάκληση προσωπικού. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον ΟΕΔΑ Πεντακόμου περιορίστηκε εντός του περιφραγμένου χώρου του εργοστασίου, όπου εξακολουθεί να κατακαίει σωρούς σκουπιδιών που προορίζονται για διαλογή και ανακύκλωση. Στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αψού και Μαθηκολώνης, οι αρχές πρόλαβαν τα χειρότερα, καθώς πυρκαγιά κατέκαψε ένα εκτάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, ενώ απειλήθηκαν και κατοικίες, οι οποίες ωστόσο προστατεύθηκαν. Σε συναγερμό έχουν τεθεί αστυνομικές αρχές μετά από διπλή απόδραση κρατουμένων από το νοσοκομείο Θαλάσσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η απόδραση έγινε γύρω στις 4 τα ξημερώματα και πρόκειται για Ελληνοκύπριο κατάδικο και Ελλαδίτη υπόδικο. Οι αρχές καταφέραν να εντοπίσουν τον Ελλαδίτη υπόδικο στο χώρο όπου διέμενε στην επαρχία Λευκοσίας, προτού συλληφθεί και τεθεί υποκράτηση. Την ίδια ώρα έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για εντοπισμό του Ελληνοκύπριου κατάδικου. Υπόθεση ευφυλίδιου θάνατου διερευνά η αστυνομία αναφορικά με τον θάνατο 42χρονου άντρα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην παραλία των Φινικούδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ανασύρθηκε αναισθητός και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του. Όπως αναφέρει η αστυνομία, πρόκειται για 42χρονο άντρα, μόνιμο κάτοικο Μαζωτού, ο οποίος μετέβηκε κολύμπη στην παραλία των Φινικούδων με φίλους του. Σε κάποια στιγμή ο 42χρονος εξαφανίστηκε από την παρέα του, με αποτέλεσμα να τον αναζητήσουν και να τον εντοπίσουν τελικά στο βυθό της θάλασσας χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Αρχικά ο 42χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς όμως ανταπόκριση. Τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άντρα αναμένεται να εξακριβώσει, είναι νομισμένη νεκροτομή επί της όρου του, που θα διενεργηθεί αργότερα σήμερα. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 9 χθες βράδυ, με διάρκεια μέχρι τις 6 σήμερα το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού, στους 37 στα δυτικά παράλια, στους 39 στα νότια παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου στα υψηλότερα ορεινά. Την ίδια ώρα το τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι σήμερα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών θα παραμείνει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι, ακολουθήστε μας στα Google και Apple Podcast και στο Spotify. Οι τελευταίες ειδήσεις από το newsroom του alphanews.live.